Είμαι η Κωνσταντίνα από το Καλλιτεχνικό Σχολείο Περιστερίου, μέλος του Δεκαπενταμελούς. Είμαστε και σήμερα στο δρόμο μαζί με τους συμμαθητές μου και άλλα χιλιάδες παιδιά από τα υπόλοιπα σχολεία της Αθήνας. Όσο περνάνε οι μέρες, επιβεβαιώνεται ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα επιχειρήματα και τις διεκδικήσεις μας και γι' αυτό συνεχίζει να μας τρομοκρατεί και να μας συκοφαντεί. Μάλιστα, την περασμένη Πέμπτη, το ποτήρι ξεχύλισε με τη σύλληψη και την κράτηση για 4 ημέρες συμμαθητών μας. Το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Το μόνο που καταφέρουμε αυτά είναι όχι να μας φοβίζουν, αλλά να μας πεισμώνουν. Γι' αυτό και τη Δευτέρα πήγαμε στο κτίριο της Ευελπίδων, φωνάξαμε και άφησαν ελεύθερους τους συμμαθητές μας. Το λέμε για μία τελευταία φορά. Η πανδημία χειροτερεύει. Η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει τους μαθητές πριν να είναι πολύ αργά για την υγεία την δική μας και των γονιών μας. Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά, με πολύμορφους τρόπους, να παλεύουμε και τις διεκδικήσεις. Δεν το βάζουμε κάτω. Καλούς αγώνες! Δίνουμε σήμερα άλλο ένα αγωνιστικό ραντεβού. Μετά από έναν μήνα αγωνιστικών κινητοποιήσεων, ποριών, κλείσιμο δρόμων, συντονισμό σχολείων. Μετά από όλα αυτά, καταφέραμε να συναντηθούμε με την Υπουργό. Δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερα να μας πει, πέρα από ψέματα, όπως ότι δεν ισχύουν αυτά που λέμε, λες και ότι εμείς οι μαθητές δεν είμαστε κάθε μέρα στα σχολεία, να βλέπουμε τις ελλείψεις σε καθηγητές, προσωπικό καθαριότητας και την ανασφάλεια για την υγεία μας. Για άλλη μια φορά, και αυτή η Υπουργός μας δείχνει ποιος εξυπηρετεί, μας δείχνει ποιος έχει συμμάχους και ποιος θέλει απέναντι. Αυτό που δεικνύουν οι συλλήψεις συμμαθητών μας που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα, που σένονται στα δικαστήρια, λες και είναι εγκληματίες. Η κυβέρνηση θεωρεί έγκλημα να αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας. Εγκληματική για εμάς είναι η πολιτική της. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, η κατάσταση που ζούμε στα σχολεία μας. Αυτό το έγκλημα εμείς το καταδικάζουμε και σήμερα εδώ. Τα καταδικάζουμε χιλιάδες μαθητές που κινητοποιούμαστε όλο αυτό το διάστημα και συνεχίζουμε. Σας το ξαναλέμε. Οι απαντήσεις που μας δώσατε δεν μας ικανοποιούν γιατί δεν καλύπτουν τις ανάγκες μας. Γι' αυτό η δική μας απάντηση είναι στον δρόμο του αγώνα μέχρι τα δικαιώματά μας να γίνουν πράξη. Είμαστε και σήμερα εδώ, συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέχρι τα δικαιώματά μας να υλοποιηθούν. Οι απαντήσεις που μας έδωσε την Παρασκευή η Υπουργός δεν μας έπεισαν. Έτσι και εμείς από το Σαββατοκύριακο συζητήσαμε με τους μαθητές μας. Πήραμε αποφάσεις στα πενταμελή και στα δεκαπενταμελή στο γυμνάσιο και στο λύκειο, ώστε να συμμετέχουμε όλο και περισσότεροι σήμερα. Εμείς, ως μαθητές του 13ου Γυμνασίου Καλυθέας, όπως συμβαίνει και σε όλα τα σχολεία της χώρας μας, απαντήσεις δεν πήραμε ούτε από το Δήμο, ούτε από το Διευθυντή, ούτε από τη Δευτεροβάθμια, ούτε τώρα από το Υπουργείο. Σε αντίθεση, τη Δευτέρα μας ρώτησαν ποιες μέρες θέλουμε να συμπληρώσουμε τις ώρες που χάσαμε. Χωρίς να έχουν εξασφαλίσει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ο κορονοϊός δεν θα χτυπήσει το σχολείο μας. Χθες είδαμε 865 κρούσματα και πολλά σχολεία κλειστά, και όχι αποκαταλήψεις. Εμείς τους απαντάμε, αγωνιζόμαστε για ασφαλή και ανοιχτά σχολεία.